Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου. Μία ακόμα κρίσιμη εβδομάδα ξεκινά για την ελληνική κυβέρνηση και για την συνέχιση των διαπραγματεύσεων, καθώς είναι πολύ πιθανό, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, να υπάρξει συμφωνία στα τέλη της εβδομάδας. Αύριο θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις στο Brussels Group. Είναι κοντά μας ο Πέτρος Ολιοδάκης για να μας δώσει όλα τα νεότερα. Πέτρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Κρίσιμη εβδομάδα νούμερο 25-30. Έχουμε χάσει. Ίσως και περισσότερο. Και μια εβδομάδα που περιμένουμε να κλείσει με συμφωνία νούμερο 10-12. Πάντως τις μισές από αυτές περιμέναμε ότι στο τέλος τους θα βρουν την Ελλάδα και τους εταίρους να συμφωνούν. Ρεαλιστικά όμως είμαστε σε θέση να πούμε αυτή τη φορά ότι ναι, υπάρχει μια πιθανότητα για συμφωνία. Υπάρχει πιθανότητα για συμφωνία, προφανώς και μπορούμε να το πούμε. Αλλά να δώσουμε και πιθανότητες περισσότερες από 50% να βρει το τέλος αυτής της εβδομάδας Ελλάδα και θεσμού σε συμφωνία είναι λίγο δύσκολο. Σε κάθε περίπτωση πάντως φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν μπει στην τελική ευθεία, ότι δηλαδή υπάρχουν πλέον οι συνθήκες και χρειάζεται ένα αλφα χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να είναι μια εβδομάδα, αλλά μπορεί να είναι και περισσότερο, ούτως ώστε να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι διαπραγματεύσεις για τις δύο πλευρές. Η κυβέρνηση εκφράζει την αισιοδοξία της ότι αυτό μπορεί να γίνει τις επόμενες ημέρες. Ο Πάνος Καμένος έκανε λόγο για συμφωνία εντός των επόμενων ερών. Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο καθιερωμένο briefing σήμερα το μεσημέρι δεν επιβεβαίωσε πλήρως τα λεγόμενα του Υπουργού Άμυνας. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο κύριος Αχιλαρίδης αλλά και ο Γιάννης Βαρουφάκης αργότερα σε κάποιες δηλώσεις που έκαναν απέφυγαν να θέσουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αρκέστηκαν να πούν, και νομίζω ότι αυτές οι δηλώσεις αποτυπώνουν και την πορεία των διαπραγματεύσεων, ότι πλέον η Ελλάδα και οι θεσμοί βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι αυτή η συμφωνία δεν θα περιλαμβάνει νέες υποχωρήσεις από την ελληνική πλευρά σε σχέση με τις δεσμεύσεις που είχε δώσει προς τον ελληνικό λαό προεκλογικά, αλλά και σε σχέση με τις κόκκινες γραμμές που έχει χαράξει η κυβέρνηση. Τώρα, οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες αύριο θα ξεκινήσουν εκ νέου στο Brussels Group, με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία εν ώψη λοιπόν αυτών των διαπραγματεύσεων, το απόγευμα στις 5 η ώρα έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει η πολιτική ομάδα διαπραγμάτευσης. Την ίδια ώρα βεβαίως τα μηνύματα από το εξωτερικό εξακολουθούν να είναι αντιφατικά. Δηλαδή υπάρχουν οι φωνές οι οποίες επισημαίνουν την πρόοδο που έχει γίνει, οι οποίες κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με τις ελληνικές δηλώσεις, λέγοντας δηλαδή για πρόοδο σημαντική και για συμφωνία και ανάμεσα στις δύο πλευρές. Υπάρχουν και οι πιο συγκρατημένοι που λένε στην πλειοψηφία τους ότι μένει να γίνουν ακόμη πάρα πολλά. Συγκρατημένοι, εγώ θα τους έλεγα επιθετικούς περισσότερο, με περισσότερο από όλους βεβαίως τον Wolfgang Schäuble, ο οποίος έστειλε ένα ακόμα, λέγαμε πριν νούμερο 30 εβδομάδα και τα λοιπά, νούμερο 17.653 αυστηρό μήνυμα του Wolfgang Schäuble, ο οποίος έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να περιμένει άλλες υποχωρήσεις από τους εταίρους. Εγώ δεν θυμάμαι πάντως κάποιες υποχωρήσεις να έχουν γίνει από την πλευρά των θεσμών τους τελευταίους μήνες. Μόνο την ελληνική πλευρά θυμάμαι να υποχωρεί. Το άλλες υποχωρήσεις δεν ξέρω πού πηγαίνει. Ενώ και ο διεθνής τύπος, κάποια εξ αυτών των μέσων άλλωστε είναι σε πάγια άμεση συνάρτηση. Όχι τους τελευταίους μήνες, πάγια τακτική. Φέρνουν στο φως σενάρια για αναγκαιότητα νέων εκλογών στη χώρα μας. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω. Πέτρο, σε αυτό το σημείο πάμε να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γαβρίλης Ακελαρίδης, όπως και μία ακόμα τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη. Μέχρι τέλος Μάη, αρχές Ιουνίου, να μπορέσουμε να είμαστε σε θέση να έχουμε μία συμφωνία αμοιβαία εποφελή. Επειδή δεν είναι μία η δόση του Ιουνίου, είναι πέντε και ανέρχονται όλες μαζί στο 1,5 περίπου δισεκατομμύριο ευρώ. Εξετάζει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο να πακεταριστούν σε μία. Διάβασα αυτά τα δημοσιεύματα σήμερα. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν έχουμε εξετάσει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο και δεν έχει τεθεί και στην ελληνική κυβέρνηση κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο. Είναι κάποια ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή του φόρου προστιθέμενης αξίας. Είναι το ζήτημα το ασφαλιστικό. Είναι το ζήτημα των δημοσιονομικών, δηλαδή του πρωτογενούς πλεονάσματος, και είναι και το ζήτημα που μπαίνει και για τα εργασιακά. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία γίνεται η συζήτηση και είναι αυτά άλλωστε που σας έχω πει και άλλες φορές από αυτό εδώ το βήμα. Είναι γνωστά τα προβλήματα ρευστότητας τα οποία υπάρχουν στην ελληνική οικονομία. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να επαναλάβω μια μόνιμη απάντηση που σας δίνω για το πόσα έχουμε πληρώσει, τα πόσα δεν έχουμε λάβει.
στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης και πώς τέλος πάντων εφαρμόζεται μονομερώς αυτή η δανειακή σύμβαση από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Αποπληρώνουμε δηλαδή τις υποχρεώσεις μας και δεν εισπράττουμε κάτι σε αυτό το πλαίσιο. Στο βαθμό που είμαστε σε θέση να πληρώσουμε, θα αποπληρώνουμε όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Και ευθύνη της κυβέρνησης είναι να είναι σε θέση να αποπληρώνει όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Δεν θα συμβεί αν δεν πληρώσουμε την δόση προς το ταμείο στις 5 Ιουνίου. Καλή σας μέρα. Μην για συμφωνία, κύριε Υπουργέ, όταν οι Γερμανοί λένε πως δεν έχουν να κάνουν βήμα πίσω. Ο κύριος Σόιμπλε το δήλωσε. Τι απαντάτε στον κύριο Σόιμπλε που δηλώνεται θα θέλει να είναι στη θέση σας. Είμαστε κοντά. Ότι έχει δίκιο. Βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία. Βεβαίως και βρισκόμαστε μπροστά στη συμφωνία. Θα σας καλημερίσω όμως τώρα. Ακόμη και αν οι Γερμανοί λένε πως δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε βήμα πίσω. Δεν υπάρχουν Γερμανοί. Όπως και δεν υπάρχουν Έλληνες. Υπάρχουν πάρα πολύ διαφορετικοί Γερμανοί και πάρα πολύ διαφορετικοί. Είμαστε κοντά στο να καλύψουν το 1/4 της απόστασης οι θεσμοί, Υπουργέ. Ναι. Στα Χανιά βρέθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Ευτύχης Φυτράκης, ο οποίος επισκέφθηκε το κατάστημα κράτησης Κρήτη 1 στην Αγιά, όπου ενημερώθηκε από τον Διευθυντή για την λειτουργία του. Εκείνο το οποίο τόνισε σε δηλώσεις του είναι ότι στη χώρα μας υπάρχει σοφρονιστικό αδιέξοδο σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσταση που επικρατεί στις ελληνικές φυλακές, ενώ ειδικότερα για το κατάστημα Κρήτη 1 στην Αγιά είπε ότι θα πρέπει να λειτουργήσουν όλες οι πτέρυγες μέσα στο επόμενο διάστημα. Η χώρα βρίσκεται σε σοφρονιστικό αδιέξοδο. Αυτό επεσήμανε σήμερα από τα Χανιά όπου βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας Αντιγκλιματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Ευτύχης Φυτράκης, ο οποίος το πρωί πραγματοποίησε επίσκεψη και είχε συνάντηση με τις διευθύνσεις του σοφρονιστικού καταστήματος Κρήτη 1 και της Αγροτικής Φυλακής της Αγιάς. Μάλιστα, ο κ. Φυτράκης δεν έκρυψε και τον προβληματισμό του για τη μη λειτουργία όλων των πτέρυγων της Δικαστικής Φυλακής Χανίων. Θέλω να δω από κοντά τις συνθήκες λειτουργίας του καταστήματος. Για το οποίο έχουμε βαθύ προβληματισμό ως προς το σημείο των πτερήγων οι οποίες δεν λειτουργούν. Αυτό αποδεικνύει το σοφρονιστικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η χώρα και επιβεβαιώνει την πολιτική που θέλουμε να ασκήσουμε στο χώρο, μια πολιτική η οποία δεν στηρίζεται στα ντουβάρια, δεν στηρίζεται στα κτίρια, αλλά στηρίζεται στους ανθρώπους. Η επάνδρωση των καταστημάτων σε συνδυασμό με τη μείωση του πληθυσμού των κρατουμένων, αποτελεί μια σταθερή πολιτική επιλογή της παρούσας κυβέρνησης, την οποία θέλουμε να υλοποιήσουμε, προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε ανθρώπινες συνθήκες κράτησης, διαβίωσης για τους κρατουμένους και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους. Αναφερόμενος στην επάνδρωση των σοφρονιστικών καταστημάτων, με προσωπικό τόνισε πως αυτό θα γίνει αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους τρόπους, όπως κινητικότητα και κοινοφιλή εργασία. Στα πλαίσια της μεγάλης δημοσιονομικής στενότητας που υπάρχουν, θέλουμε να δούμε με όλους τους διαθέσιμους τρόπους, μέσω της κινητικότητας, μέσω της κοινοφιλούς εργασίας, μέσω της διασφάλισης καταρχήν των εργαζομένων που έχουν έρθει ήδη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, να κρατήσουμε κόσμο και ή δυνατόν να προσελκύσουμε κόσμο από άλλες υπηρεσίες. Με τον νόμο 4322, τον πρώτο νόμο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προβλέψαμε μια σειρά από θέσεις για τα καταστήματα κράτησης που αφορούν τόσο προσωπικό φύλαξης όσο και άλλες ειδικότητες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει κατανοητή η μεγάλη ανάγκη που υπάρχει στήριξη του σοφρονιστικού συστήματος. Οι πρόσφατες παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καταπολέμηση των Βασανιστήριων ανέδειξαν δύο πράγματα. Ακραίος υπερπληθυσμός από κρατούμενους και ακραία υποστελέχωση. Αυτό θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε με όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν και με την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού εκεί όπου πραγματικά χρειάζεται. Στόχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ειδικότερα του Υπουργού του κ. Παρασκευόπουλου είναι οι πτέρυγες που υπάρχουν στις φυλακές της Νιγρήτας και των Χανίων να πάψουν να είναι άδειες. Δεν μπορούμε να έχουμε υποδομές οι οποίες έχουν πληρωθεί από τον ελληνικό λαό, από τους Έλληνες φορολογούμενους και εντούτοις να παραμένουν αναξιοποιητές, ενώ την ίδια στιγμή σε άλλες φυλακές έχουμε ανθρώπους οι οποίοι στηβάζονται, ανθρώπους οι οποίοι είναι σε τριόροφα κρεβάτια. Ανθρώπους οι οποίοι κοιμώνται χάμου σε μια κατάσταση αφόρητης υπερφόρτωσης. Ο Γενικός Γραμματέας Αντιγκλιματικής Πολιτικής δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν διοικήσεις και προσωπικό σε κάθε σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας. Είμαι εδώ και είμαι σε κάθε κατάστημα για να ενθαρρύνω αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι βάζουν τον εαυτό τους μπροστά για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η ευρυθμία των καταστημάτων στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στους ίδιους τους ανθρώπους που βρίσκονται στο κάθε κατάστημα. Θέλουμε να τους ενθαρρύνουμε, θέλουμε να τους βοηθήσουμε, θέλουμε να βρούμε καλύτερους τρόπους για να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικοί. Ερωτηθεί τέλος ο κ. Φυτράκης για το θέμα αξιοποίησης του κτηρίου της παλιάς δικαστικής φυλακής Χανίων, επεσήμανε πως είχε παραλάβει ο ίδιος το αίτημα του δικηγορικού συλλόγου, απλώς το μετέφερε στον υπουργό καθώς δεν έχει αρμοδιότητα στη λειτουργία της δικαιοσύνης και των δικαστήριων. Όμως εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα βρεθεί μια λύση για την καλύτερη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων.
Την τρίμερη περιοδία του στην Κρήτη ολοκληρώνει αυτή την ώρα ο επικεφαλής του ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης με συνάντησή του με μηχανικούς στα γραφεία του τμήματος Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στα Χανιά. Νωρίτερα, ο Σταύρος Θεοδωράκης επισκέφθηκε το νοσοκομείο Χανίων, όπου συμμετείχε σε σύσκεψη, στη διάρκεια της οποίας ενημερώθηκε για τα προβλήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος. Την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων είχε ο επικεφαλής του ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης. Η υποχρηματοδότηση, η ελλείψη σε έμψυχο δυναμικό και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό ήταν τα βασικά θέματα που τέθηκαν στο Σταύρο Θεοδωράκη κατά τη διάρκεια σύσκεψης. Ο λαός μας λέει ότι με την υγεία δεν παίζουμε. Φοβάμαι όμως ότι αυτές τις απλές φράσεις η κυβέρνηση δεν τις κατανοεί και παίζει με τα θέματα της υγείας. Είμαστε μπροστά σε μια τουριστική περίοδο και στα Χανιά, όπως και σε άλλες περιοχές, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι όρθιο το σύστημα υγείας. Και αυτή τη στιγμή το σύστημα υγείας είναι όρθιο μόνο επειδή υπάρχουν κάποιοι πατριώτες γιατροί, πατριώτες νοσηλευτές, πατριώτες υπάλληλοι, οι οποίοι δουλεύουν χωρίς λεφτά, χωρίς ρεπό, χωρίς καμία παύση. Λοιπόν, θα πρέπει η κυβέρνηση, όπως βρίσκει λεφτά για κάποιες άλλες προτεραιότητες που θεωρεί αυτοί σημαντικές, παραδείγματι εξοπλιστικά προγράμματα, δαπάνες σε κάποιες υπηρεσίες των Υπουργείων, να βρει τα απαραίτητα κονδύλια, έστω και τώρα, για να δουλεύει στοιχειωδώς το σύστημα υγείας. Ο Σταύρος Θεοδωράκης δεσμεύτηκε να φέρει στη Βουλή τα σοβαρά προβλήματα του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Χανίων με επίκαιρες ερωτήσεις που προτίθεται να καταθέσει προς τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας. Είναι για μας η πρώτη προτεραιότητα. Θα κάνουμε ερωτήσεις, θα κάνουμε επερωτήσεις, θα κάνουμε παρεμβάσεις. Να σας πω κάτι όμως. Το θέμα είναι οι υπουργοί της κυβέρνησης να ανοίξουν και λίγο τα αυτιά τους και τα μάτια τους προς την κοινωνία. Δεν ωφελεί τίποτα απλώς εμείς να κάνουμε μια ερώτηση και να παίρνουμε μια τυπική απάντηση μετά από 20 μέρες. Αυτά που υποσχεθήκανε προεκλογικά στον κόσμο βλέπουν ότι είναι δύσκολο να τα κάνουν. Τουλάχιστον να ακούσουν τις άμεσες ανάγκες του κόσμου και να υλοποιήσουν κάποιες από αυτές. Η κατάσταση στο νοσοκομείο των Χανίων είναι τραγική. Κρατιέται όρθιο, όπως σας είπα, μόνο επειδή υπάρχουν πατριώτες, εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν. Την ίδια ώρα, ο βουλευτής Χανίων άσκησε δρυμία κριτική στις προηγούμενες κυβερνήσεις για τις πολιτικές που άσκησαν στον χώρο της υγείας. Η Ελλάδα και η χώρα μας κινείται από λάθος σε λάθος. Το ποτάμι δημιουργήθηκε για να διορθώσει αυτά τα λάθη. Είναι πολύ μεγάλες οι ευθύνες του παλιού συστήματος, οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας, οι ευθύνες του ΠΑΣΟΚ, οι ευθύνες των παλιών υπουργών υγείας. Και εμείς, ως αμέτωχοι από εκείνα τα εγκλήματα εκείνης της εποχής, μπορούμε να τα παρατηρούμε και να δίνουμε τις σωστές ερμηνείες τους. Το ότι έκανα λάθος όμως οι προηγούμενοι, το ότι έκανε λάθος ο Σαμαράς, το ότι υπάρχει ένα σύστημα υγείας ναρκοθετημένο, χωρίς λεφτά, δεν είναι άλοθη να συνεχίζει η σημερινή κυβέρνηση την ίδια πολιτική. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να έρθουμε στην τοπική επικαιρότητα και σε μια είδηση που αφορά στον τραγικό θάνατο μιας 36χρονης τουρίστριας από την Τσεχία. Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν χθες το απόγευμα στην παραλία Γλυκά Νερά, στα Σφακιά, όταν καταπλακώθηκε από βράχο. Μεταφέρθηκε με πλωτό του Δήμου Σφακίων στα Σφακιά και από εκεί στο νοσοκομείο Χανίων, ήταν όμως ήδη αργά. Τραγική κατάληξη είχε το μπάνιο για μια 36χρονη γυναίκα από την Τσεχία όταν ένας βράχος αποκολλήθηκε από το βουνό πάνω από την παραλία που βρισκόταν με αποτέλεσμα να τη χτυπήσει και να την τραυματίσει θανάσιμα. Το θλιβερό περιστατικό έγινε στην παραλία Γλυκά Νερά των Σφακίων. Δυστυχώς είχαμε αυτό το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα χθες γύρω στις 21 ώρα νυχτερινή στην πανέμορφη παραλία των Γλυκών Νερών, μια παραλία η οποία είναι προσβάσιμη μόνο από τη θάλασσα ή από ένα δύσβατο μονοπάτι. Εκεί λοιπόν η άτυχη παραθερίστρια από την Τσεχία ηλικίας 36 ετών βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της υπήκο Γερμανίας και από ό,τι πληροφορήθηκα ήταν ξαπλωμένη στην άκρη της παραλίας προς την πλευρά του Πρανούς όπου υπάρχει υψομετρικά από πάνω σε μεγάλο υψόμετρο επικλινές έδαφος. Εκεί για άγνωστο λόγο. Αποκολλήθηκε μία πέτρα διαστάσεων 50 επί 50 περίπου. Δεν είχαμε κατολύσει άλλων αντικειμένων, μίας πέτρας από ό,τι πληροφορήθηκα, η οποία δυστυχώς κατήλθε με μεγάλη δύναμη και παρότι βρισκόταν κάτω από ένα δέντρο, έθραυσε από την πτώση της ένα χοντρό κλαδί και συνέχεια έπεσε πάνω της στην βουβονική χώρα, στον γοφό, τραυματίζοντας την θανάσιμα.
Άμεσα ενεργοποιήθηκε ο Δήμος, όπου λίγη ώρα αργότερα στο σημείο έφτασε το φουσκωτό προκειμένου να μεταφέρει 36χρονη σε σφακιά και από εκεί να την παραλάβει ασθενοφόρο. Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Φακίων Γιάννης Ζερβός κάνει λόγο για εγκληματική αμέλεια της πολιτείας λόγω έλλειψης γιατρού στην περιοχή. Η μοναδική γιατρός που βρίσκεται στην επαρχία Φακίων δεν εφημέρευε αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως και το προηγούμενο. Δεν είχαμε ξανά εφημερία που είχαμε ξανά περιστατικό στην Αγία Ρουμέλη και θα πρέπει να καταγγείλουμε την εγκληματική αμέλεια της πολιτείας να αφήσει τα σφακιά στην ουσία χωρίς ιατρική περίθαλψη, όταν πέρυσι την αντίστοιχη εποχή είχαμε τρεις γιατρούς. Είχαμε ένα στο Φαράγγι της Αγίας Ρουμέλης, είχαμε στην Ανώπολη, είχαμε και στα Σφακιά. Αυτή τη στιγμή, παρότι έχουμε κάνει σχετικές παραστάσεις, αναγκαστήκαμε, κάναμε έγγραφο το οποίο στείλαμε σε όλους τους αρμόδιους να καταγγείλουμε την αδιαφορία της πολιτείας απέναντι στους δημότες μας, αλλά ακόμα και στους επισκέπτες μας. Να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και θέμα. Θα μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή ημέρα της θάλασσας που γιορτάζεται κάθε χρόνο το μήνα Μάιο και φέτος για πρώτη φορά εκδηλώσεις για το σκοπό αυτό, για τον εορτασμό της συγκεκριμένης μέρας, θα γίνουν και στην Ελλάδα, κυρίως στο λιμάνι του Πειραιά. Όμως διοργανώνονται και παράλληλες εκδηλώσεις και μετά από αίτημα του Λιμενικού Ταμείου των Χανίων, δράσεις θα δούμε και στο λιμάνι της Σούδας. Είναι κοντά μας ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χανίων, ο κύριος Κώστας Μπροκαλάκης, να μας μιλήσει περισσότερο για αυτές τις δράσεις που γίνονται για πρώτη φορά, κύριε Μπροκαλάκη. Καλώς ήρθατε, καλώς μεσημέρι. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Είναι μια πρωτοβουλία του Λιμενικού Ταμείου, υποβάλλατε το σχετικό αίτημα, το οποίο έγινε αποδεκτό. Τι ακριβώς θα συμβεί την Παρασκευή που μας έρχεται, είναι εκδηλώσεις, σωστά? Ναι, ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής ημέρας θάλασσας γίνεται κάθε χρόνο με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής Θαλασσιών Υποθέσεων της Κοινότητας. Φέτος για πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο γίνεται σε διαφορετική χώρα. Φέτος θα γίνει στον Πειραιά. Οι κεντρικές εκδηλώσεις θα είναι από τις 28 μέχρι τις 31 του Μαΐου. Και παράλληλα γίνονται εκδηλώσεις σε άλλα λιμάνια της χώρας. Εμείς λοιπόν υποβάλαμε μια πρόταση να κάνουμε αυτή τη δράση. Υποβάλαμε την πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έγινε αποδεκτή. Και την Παρασκευή 29 Μαΐου θα έχουμε ξενάγηση των μαθητών της 5ης και 6ης Δημοτικού Σχολείου της ευρύτερης περιοχής της Σούδας, στο λιμάνι της Σούδας. Και στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού στο Βουλτέ. Σκοπός αυτών των εκδηλώσεων, κύριε Μπροκαλάκη, είναι κυρίως η ενημέρωση των μαθητών. Από ό,τι καταλαβαίνω, πρώτοι αποδέκτες είναι οι μαθητές. Ναι. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να έρθουν οι μαθητές να γνωρίσουν το λιμάνι, τη λειτουργία του. Θα ενημερωθούν και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, για τις εγκαταστάσεις, για το επάγγελμα του ναυτικού, την ναυτιλία γενικότερα. Θα έρθουν δηλαδή κοντά με το ναυτιλιακό τομέα κατά κάποιο τρόπο. Και στη δεύτερη φάση, όταν θα πάνε αμέσως μετά το λιμάνι της Σούδας στις εγκαταστάσεις του εμπορικού ναυτικού, θα ενημερωθούν από τους ίδιους τους σπουδαστές που θα τους δείξουν και το γνωστικό αντικείμενο της σχολής και τις εγκαταστάσεις. Στόχος δηλαδή είναι ουσιαστικά να γνωρίσουν ό,τι έχει να κάνει με το λιμάνι, και με το επάγγελμα ουσιαστικά του ναυτικού και την ναυτιλία γενικότερα. Βλέπω όμως ότι θα επισκεφτούν το λιμάνι μόνο μαθητές δημοτικού σχολείου. Αφού θα πάνε και στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, δεν θα έπρεπε να υπάρξει σχετική πρόσκληση και σε μαθητές που τελειώνουν φέτος το Λύκειο ή γενικότερα μαθητές Λυκείου, ναι, που θα κληθούν αύριο μεθαύριο να επιλέξουν τον δρόμο που θα ακολουθήσουν, τον επαγγελματικό? Υπάρχουν και αντικειμενικά προβλήματα λόγω της εποχής, αυτή τη στιγμή λόγω των εξετάσεων, ναι, και γιατί προσπαθήσαμε να το κάνουμε και με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι πολύ πιο δύσκολο λόγω των ημερών. Mm-hmm. Οι ημέρες δυστυχώς είναι τώρα που το επίκεντρο των εκδηλώσεων είναι αυτό το Σαββατοκύριακο στον Πειραιά. Οπότε πρακτικά υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Αλλά ούτως ή άλλως γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε και μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού που έχουν κάποια, εν πάση περιπτώσει, διαμορφωμένη ως ένα βαθμό γνώση και άποψη κάποιων πραγμάτων. Και το θέμα είναι να έχουν το ερέθισμα να δουν κάποια πράγματα που δεν γνωρίζουν. Δηλαδή, στην σχολή εμποροπλοιάρχων ουσιαστικά θα γνωρίσουν πράγματα που μέχρι τώρα δεν τα ξέρανε. Mm-hmm. Και αυτό είναι καλό. Η πρωτοτυπία της δράσης είναι ότι γίνεται η ξενάγηση από τους ίδιους τους σπουδαστές, που και αυτοί έχουν διαλέξει ως κύριο επάγγελμά τους το επάγγελμα του ναυτικού. Έτσι, οπότε έχουν το ερέθισμα και έχουν
και το κίνητρο να το περάσουν και στους μαθητές, ώστε να έχουν μια πλήρη και σαφή γνώση, ως ένα βαθμό βέβαια το λόγω της ηλικίας του αντικειμένου. Των χρήσεων του λιμανιού. Πάντως βλέπουμε ότι και εσείς ως λιμενικό ταμείο μέσω αυτής της εκδήλωσης διευρύνετε και τις δράσεις σας. Στέλνετε ένα μήνυμα εξωστρέφειας και προς την κοινωνία. Προφανώς και όσον αφορά το λιμάνι της Ούδας, επειδή είναι βασικός πυλώνας για τα Χανιά, καλό είναι η κοινωνία να έρχεται κοντά με το λιμάνι της Ούδας, να έχει γνώση των λειτουργιών, τι ακριβώς γίνεται, το εμπορικό κομμάτι, το επιβατικό κομμάτι, γιατί πολύ πέρα από το επιβατικό κομμάτι, τα υπόλοιπα τμήματα και τις δράσεις, τις δραστηριότητες δεν τις γνωρίζουν. Μάλιστα. Οπότε ουσιαστικά γίνεται μια ενημέρωση προς τα έξω των δράσεων που παίρνουν μέρος στο λιμάνι της Ούδας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Προκαλάκη, για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Πάμε σε διαφημίσεις, σε λίγο μαζί με τις υπόλοιπες ειδήσεις της ημέρας.